Τώρα, απογοήτευση για τις εξελίξεις και το ευρωπαϊκό όχι στην ενταξιακή πορεία της χώρας τους εκφράζουν στην απεσταλμένη του Α' Χριστίνα Κράτση πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Το θέμα εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ. Μένεται η πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα για το μέλλον της Συμφωνίας των Πρεσπών μετά το γαλλικό βέτο στην ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Η τήρηση της αρχής έργα όμνες εξαρτάται από τη βούληση άλλων. Αυτή η πτυχή είναι ακόμη μια πτυχή που αποδεικνύει γιατί εμείς λέγαμε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια επιζήμια συμφωνία. Σήμερα που η Τουρκία βρίσκεται έξω από την Κύπρο με πολεμικά πλοία και κάνει γεωτρήσεις παράνομες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, δεν έχει και τα πολεμικά της αεροπλάνα στα βόρεια της χώρας μας, στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι τα ελληνικά πολεμικά αεροπλάνα εκεί. Την ίδια ώρα στη γειτονική χώρα επικρατεί απογοήτευση και οργή. Εμείς αλλάξαμε μέχρι και το όνομά μας, λένε. I think now some people that are in between, they might tend to say, okay, forget about it. Let's return our name, our old name, and forget the European Union if they don't want us. Angry, not fair. Με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση άλλαξε την ονομασία της Εθνικής Οδού που ενώνει την Ελλάδα με τη Βόρειο Μακεδονία. Από Εθνική Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου μετονομάστηκε σε Εθνική Οδό Φιλίας. Αλλά όπως βλέπετε εδώ, κάποιοι έχουν αντίρρηση για την αλλαγή αυτή. We have done lots of things just to please the European Union, so I think yeah, we should stop and maybe we'll look the other way. Μιλώντας στον Α, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου για τη Δημοκρατία, πολιτικός αναλυτής Μάρκο Τροσανόφσκι, επεσήμανε το ρόλο που επιχειρεί να παίξει η Τουρκία στην περιοχή. If the credibility of EU is shattered, other forces that are not that interested in strong democratic checks and balances will definitely fill the gap and the space here. Turkey is very much influential and it will increase and it increases its presence here in the region. Πάντως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας δηλώνει ότι η χώρα επιμένει στην ευρωπαϊκή της προοπτική. Η Βόρεια Μακεδονία είναι κομμάτι της Ευρώπης και δεν της αξίζει τίποτα λιγότερο από την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εξέλιξη της τελευταία στιγμή σε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, με παρέμβαση της Ιταλίας. Πάμε αμέσως στην απεσταλμένη μας στα Σκόπια, την Χριστίνα Κράτση. Ο Ζάεφ, Χριστίνα, καλησπέρα, μεταβαίνει στη Ρώμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, εδώ τα μέσα ενημέρωσης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις δηλώσεις του Ιταλού Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι θα φέρει το θέμα της διεύρυνσης και στη σύνοδο του Νοεμβρίου, ενώ δεν ήταν στην ατζέντα, το θέμα δηλαδή της ένταξης της Αλβανίας και της Βορείου Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο Ζόραν Ζάεφ μεταβαίνει στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου, προκειμένου να δουν πώς θα δρομολογήσουν αυτήν την εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι ο τόπος βράζει. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Η λέξη κλειδί που υπάρχει στα χείλη όλων είναι εμπεγμός. Mm-hmm. Αισθάνονται δηλαδή ότι τους έχουν κοροϊδέψει, ότι ενώ αυτοί έκαναν ό,τι μπορούσαν και ό,τι τους ζητήθηκε, τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τους γύρισε την πλάτη για τρίτη φορά. Ενώ να πούμε ότι αυτό έχει σαν εξέλιξη και την άνοδο του Εθνικιστικού Κόμματος, του Βέμβρο, που τώρα είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Να πούμε ότι στην τελευταία δημοσκόπηση που έγινε και πριν τη Σύνοδο Κορυφής έχει μια διαφορά που ξεπερνάει τις 6 μονάδες, δηλαδή προηγείται το Βέμβρο του κόμματος του Ζόραν Ζάεφ, και αυτό είναι ένα από τα χαρτιά που έχει στα χέρια του ο Ζόραν Ζάεφ, προκειμένου να πιέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες για να ξαναδούν το θέμα. Είναι φανερό ότι η οργή οδηγεί τους πολίτες σε άλλες επιλογές. Να σε ευχαριστήσω πολύ.